Σε λίγο αφήνουμε πίσω το 2023 των δοκιμασιών, αλλά και των εθνικών κατακτήσεων. Και υποδεχόμαστε το 2024 των ελπίδων και των νέων διεκδικήσεων. Γιατί παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η περασμένη χρονιά υπήρξε κρίσιμη. Έφερε στην Ελλάδα την επιδετική βαθμίδα, στις πρώτες θέσεις της ανάπτυξης, με την ανεργία να μειώνεται και το εισόδημα των πολιτών να στηρίζεται και να οχυρώνεται απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Ο καινούριο χρόνο γίνεται έτσι επίλογο ενό κύκλου με στιγμέ που κάποτε μα πλήκουσαν. Ταυτόχρονα όμω γίνεται και πρόλογο μια άλλη εποχή. Με καλύτερου μισθού, με υψηλότερε συντάξει, ήδη από τι πρώτε εβδομάδε του νέου έτου. Σε μια πατρίδα τη οποία τα σύνορα θωρακίζονται και οι αμυντικέ δυνάμει εξοπλίζονται. Ενώ η εθνική φωνή ακούγεται πλέον η χείρη, στα διπλωματικά και γεωπολιτικά μέτωπα. Όλα αυτά δεν συνθέτουν έναν απλό απολογισμό, όσο μια χειροπιαστή αλήθεια. Που ενσαρκώνει τι μεγάλε ικανότητε του έθνου μα. Θεμηλωμένε στην εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνηση και πολιτών, την οποία σφράγγισαν οι εθνικέ εκλογέ, αλλά και σε ένα καλά μελετημένο σχέδιο, που μέρα με την ημέρα θα αναβαθμίζει την καθημερινή ζωή, συγκλίνοντα προ την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Οι προκλήσει των καιρών, άλλωστε, είναι εδώ. Αναταραχέ στον παγκόσμιο χάρτη, κλιματική κρίση, φόβοι οικονομική ύφεση σε πολλά κράτη και δεδομένα που ίσως κλονιστούν στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Αγαρτογράφητα νερά, μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται να χαράξει τις δικές της εθνικές επιδιώξεις. Με πρώτη, πιο άμεση, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που ακόμα δυσκολεύει τα νοικοκυριά. Η πολιτεί όμως είναι και θα είναι στο πλευρό τους. Μόνο μέσα στον Δεκέμβριο, πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ έγιναν στοχευμένες ενισχύσεις, Υπάρχουν πλέον μόνιμες μειώσεις τιμών. Και ταυτόχρονα, οι έλεγχοι και τα υψηλά πρόστιμα πολεμούν την εσοκέρδια. Γιατί μια συλλογική δυσκολία δεν μπορεί να γίνεται ευκαιρία για ασίδωτη κερδοσκοπία. Επιμένω ωστόσο ότι η ριζική λύση αποτελεί μόνο οι υψηλότερε αποδοχέ. Με μέτρα μόνιμα που θα ισχύουν και μετά του πρόσκαιρου κλειδονισμού. Και στόχο, όπω έχω πει, το 2027 ο μέσο μισθό να είναι στα 1.500 ευρώ και ο κατώτο μισθό στα 950 ευρώ. Με αυξήσει σε 660.000 δημόσιου υπαλλήλου και σε σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχου, χωρί μάλιστα την παρακράτηση του 30% σε αυτού οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται. Επίση, το ξεπάγωμα των τριετιών και βέβαια την τέταρτη κατά σειρά αύξηση του κατώτου μισθού τον Απρίλιο. Πρωτοβουλίε δίπλα σε σημαντικέ μεταρρυθμίσει στην υγεία, στην παιδεία και στο κράτο. Και πιο πρόσφατε οι νέε αυξήσει μισθών στο ΕΣΥ, το πρόγραμμα ανακαίνηση πολλών νοσοκομείων και κέντρων υγεία και η επέκταση των δωρεών προληπτικών εξετάσεων για όλου. Στην εκπαίδευση, πάλι, ένα νέο νόμο δίνει νέα όθηση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά και την ευκαιρία στου νέου μα να σπουδάζουν εδώ, αντί στο εξωτερικό, σε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το ψηφιακό δημόσιο θα συνεχίσει να υπηρετεί κάθε ανάγκη του πολίτη. Από την επικοινωνία και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, μέχρι την πολιτική προστασία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Με ικανές διοικήσεις που θα κρίνονται πια αυστηρά για τις επιδόσεις τους. Καθώς ο στρατηγικός σκοπός μας είναι ο πολυδιάστατος εξυγωνισμός, γνωρίζω καλά ότι έχουμε να αναμετρηθούμε με ριζωμένες παθογένειες και με την αγκύλωση της αφιοκρατίας. Με την αδράνεια, και τον συντεχνιακό χαδερφισμό ή την υποτίμηση των περιοριστικών κινδύνων και το πρόβλημα της αρχής απονομής της δικαιοσύνη. Γι' αυτό και απαιτείται ένα ορμητικό κύμα αλλαγών που σίγουρα θα ξεβολέψει μερικούς, όμως τελικά θα ευνοήσει τους πολλούς. Δεν αρνούμε ούτε τις αντιστάσει του χθε, ούτε τις πιθανές αστοχίες το αύριο, αλλά δεν θα υποταχθούμε σε αυτές. Η πηξίδα μας θα είναι πάντα το ρήμα προσπαθώ. Στον δρόμο τη ανάπτυξη που μεγενθύνει το δημόσιο πλούτο με στόχο αυτό να επιστρέψει στην κοινωνία, ώστε η συλλογική ευημερία να γίνεται ατομική προκοπία. Σε μια πατρίδα δίκαιη και περήφανη που θα αποτρέπει εχθρού και θα κερδίζει νέου φίλου, αλλά και σε μια δημοκρατία που θα γιορτάσει τα 50 χρόνια τη πιο ισχυρή από ποτέ. Μετατρέποντα τι ευρωεκλογέ τη Άνοιξη σε βήμα επιβεβαίωση τη πολιτική σταθερότητα και τη πρόοδου και ενισχύοντα μια βαθιά ευρωπαϊκή πολιτική που έχει αποδείξει ότι φέρνει στη χώρα πόρου και ακτινοβολία. Γιατί είμαστε Ευρώπη και μα αξίζει να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Στο κατόφλι του νέου χρόνου, λοιπόν, δεν ξεχνάμε τα πολλά που έγιναν, ώστε να εντοπίζουμε τα περισσότερα πρέπει να γίνουν. Και καθώ τα δύσκολα δείχνουν να περνούν, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Είναι στο χέρι μα οι επόμενε μέρε να είναι καλύτερε από τι προηγούμενε αρκεί να είμαστε ενωμένοι, όριμοι και αποφασισμένοι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και δύναμη σε όλες και σε όλους.